Μη happy hour. Α, λέω θα το πει. Είναι η happy hour. Εδώ, μαζί με ένα πάρα πολύ καλό φίλο και ένα εξαιρετικό παιδί, χαμογελαστό πάντα. Ναι, σίγουρα όμως τον έχετε πετύχει εκεί κάπου στη νύχτα. Είναι τη βόλτα. Είναι πολύ τάλαντος, να ξέρεις, Ευγενή και Παντάνασα. Έχει ασχοληθεί και με το κομμάτι το διαγωνιστικό όσον αφορά το ποτό. Και επειδή έχουμε ξαναπεί ότι το ποτό δεν είναι απλά αλκοόλ, είναι τέχνη πλέον. Έτσι δεν είναι. Και, και τα κοκτέιλ που ξαναείδαμε, το κρασί, το φαγητό, όλα αυτά πλέον έχουν γίνει τέχνη. Ο Γιάννης ο Παπαδάκης ξέρει από αυτή την τέχνη και θα μας δείξει έτσι πολλά περίεργα ήρθε πράγματα. Ήρθε να μας τη μάθει και εμάς. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν πήρα μια πολύ ωραία πάσα από το προηγούμενο καλεσμένο σας σε σχέση με το αλκοόλ και το ποτό για την οδήγηση. Γενικά, τότε θα μιλήσουμε και κάπου για αυτά σήμερα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη τάση πλέον στα ποτά με χαμηλό ή και καθόλου αλκοόλ. Οπότε πλέον και εμείς θα αντιμετωπίζουμε πολύ περισσότερο πιο σοβαρά και ο κόσμος. Οπότε κάποιος που οδηγάει ή δεν θέλει να πιει έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ένα ποτό που το μόνο που του λείπει ουσιαστικά θα είναι το αλκοόλ. Τίποτα άλλο, ούτε σε τεχνικές, ούτε σε γεύσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι σαν να πίνει ένα ποτό με αλκοόλ. Και πολύ νόστιμα είναι αυτά συνήθως. Πολύ πιο νόστιμα από τα αλκοολούχα. Είναι εξίσου νόστιμα με τα αλκοολούχα. Αυτό θα έλεγα εγώ. Είναι υποκειμενικό. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά τα. Ορίστε, Παντάνασα. Free alcohol. Εσύ μπορείς να επιλέξεις αυτά. Οπότε ναι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Αφού προσφέρετε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε ναι, θεωρώ ότι κάποιος. Γενικά σε όλα τα μαγαζιά του Ηρακλείου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος υπάρχει αυτή η τάση και πλέον γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά και σε αυτό το κομμάτι. Και φροντίζετε κι εσείς για να προσέχετε για την ασφάλεια του. Ναι, οπότε αν κάποιος οδηγάει, καλό είναι να μην πίνει ή να πιει κάτι πολύ χαμηλό σε αλκοόλ. Σήμερα λοιπόν αυτά που έχω φέρει μαζί μου είναι δύο ποτά, τα οποία είναι χαμηλά σε αλκοόλ. Εγώ μύρισα όμως εδώ κρασί, κάνω λάθος. Ναι, μύρισες κρασί. Και κάτι ωραία τέτοια αυτά τα αποξηραμένα μας. Είναι πολύ όμορφα. Θα τα δείξουμε μετά, θα τα δείχνω. Οπότε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε λίγο ποτάκι ναι. Να λέμε. Ο Γιάννης ανέφερε πριν έρθει, να πούμε και στα κορίτσια, για το κομμάτι της ζύμωσης. Εσείς γνωρίζετε την ζύμωση? Όχι, το ξέρω. Εσύ. Α, θα μας πεις εσύ. Θα μας πει ο Γιάννης. Η ζύμωση είναι μια τεχνική που τη χρησιμοποιούμε από πολύ παλιά, είτε για να διατηρούμε προϊόντα, είτε για να φτιάχνουμε το κρασί που κάνουμε. Οι περισσότεροι παππούδες μας νομίζω κάνανε κρασί. Και ένα άλλο κομμάτι για να διατηρούμε κάποια προϊόντα. Ένα πολύ γνωστό είναι οι πίκλες. Στην πρώτη μορφή. Οι πίκλες ουσιαστικά είναι ένα προϊόν ζύμωσης. Και όχι αυτό που νομίζαμε όλοι με το ξύδι κτλ. Ο ξύδι έρχεται από τη ζύμωση και όχι από το ξύδι. Μάλιστα. Αυτά προς... Έχεις φέρει και πίκλες. Ναι, έχω φέρει πίκλες αγγούρι. Είναι γαριτούρα για ένα ποτό. Οπότε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το ένα και να μιλήσουμε για αυτό. Είναι εύκολη η ζύμωση γενικά όμως στο σπίτι να γίνει? Γενικά το να κάνουμε πίκλες στο σπίτι είναι σχετικά εύκολο. Ουσιαστικά χρειαζόμαστε αλατόνερο, σε μια συγκεκριμένη αναλογία, και το υλικό που θέλουμε κατά κύριο λόγο. Όταν το αφήσουμε για κάποιο διάστημα, αυτό θα αρχίσει και θα κάνει τη ζύμωση με αποτέλεσμα να συντηρείται γι' αυτό. Απλά πρέπει γενικά να προσέξουμε. Να μην κλείνουμε το βάζο γιατί δημιουργείται διοξείδιο του άνθρακα, οπότε μπορεί να σκάσει. Και γενικά να το ελέγχουμε λίγο παραπάνω. Εδώ αν τα κάτι... ξέρει, γελάει η Παντάνασα γιατί είναι του χημικού και τα ξέρει. Αν κάτι δούμε το οποίο μας τρομάζει, δεν μας αρέσει, καλό είναι να το πετάξουμε και να ξεκινήσουμε καινούριο. Αλλά συνήθως δεν χαλάνε τόσο εύκολα και γενικότερα μέχρι να γίνουμε εκεί με αυτές τις γεύσεις και τα αρώματα που βγάζει η ζύμωση. Γενικά θέλει λίγο προσοχή. Το καλύτερο είναι να έρθουμε σε εσένα να μας τα φτιάξεις. Εντάξει, το καλό είναι γενικά να προσπαθούμε μόνοι μας, να πειραματιζόμαστε και να βλέπουμε και κάποια πράγματα. Δεν είναι κάτι δύσκολο όσον αφορά τις πίκλες τουλάχιστον. Στα υπόλοιπα είναι εύκολο να κάνουμε ένα κοκτέιλ στο σπίτι μας. Στα υπόλοιπα είναι λίγο πιο μας. Δύσκολο το να κάνουμε ένα κοκτέιλ στο σπίτι μας. Ανάλογα το κοκτέιλ, υπάρχουν κοκτέιλ που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας εύκολα. Με φρουτάκια και τέτοια, τα πιο απλά. Ναι, με φρουτάκια τώρα. Με χυμούχε, πάντα κάτι παγώσιμο όμως. Όχι. Εγώ άλλαξα το μυαλό μου γι' αυτό. Την πειράξω. Όχι, την πειράζω με την Ευγενία γιατί έχει μια αγάπη για το φαγητό, παρά δεν της φαίνεται. Έχει μια αγάπη για το φαγητό και φροντίζει έτσι να το βάλει σε κάθε φορά. Το προωθώ. Οπότε λοιπόν να ξεκινήσουμε να κάνουμε το ένα κοκτέιλ. Ναι, τι θα μας κάνεις πρώτα? Το ένα κοκτέιλ είναι το highball, ουσιαστικά είναι χαμηλό σε αλκοόλ. Είναι κρασί με ένα αναψυκτικό που έχουμε κάνει που είναι προϊόν ζύμωσης. Το αναψυκτικό αυτό είναι μύρτιλο, μύρτο το δικό μας, ρόδι και χαρούπι. Το έχεις κάνει εσύ? Ναι, αυτά είναι, τα έχουμε φτιάξει εμείς. Χαρούπι που το λέγαμε χθες, δεν λέγαμε κάτι άλλο χθες. Φουλ στην ενέργεια το χαρούπι.
Αυτό λέγαμε χθες. Σοκολάτα των φτωχών λέγανε ότι. Ναι, και αυτό το αναφέραμε. Άρα βάζουμε 1,5. Βάζουμε 50 ml από κόκκινο κρασί 12 μήνες παλαίωσης. Εμείς, ο Γιάννης φρόντισε να μας δώσει τη συνταγή γιατί είναι οργανωμένος. Αλλά εγώ έκανα λάθος με τον κύριο Μανώλη και δεν καταφέραμε να το βγάλουμε εγκαίρως. Αλλά έχω όμως τη συνταγή. Το πρώτο είναι λευκό κρασί. Από ροδάκι να κάνω λάθος. Τι, έκανα χαρτάκι. Το άλλο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε χαρτάκι. Χαρτάκι. Θα πάω εγώ να βρω χαρτάκι. Να φέρω. Να μην πάει η Μαρία. Οπότε θα βάλουμε τον πάγο. Πάει. Έχουμε βοηθούς εδώ πέρα. Λοιπόν, χάθηκα. Ναι, μυρίζει μας. Πολύ όμορφα. Βάλαμε κόκκινο κρασί και το αναψυκτικό. Αυτό είναι με το μύρτιλο και το χαρούπι που μας είπε. Και μυρίζει τέλεια. Αυτό είναι όλο. Όχι. Αυτό είναι τόσο απλό. Είναι στη... ουσιαστικά... Δεν είπαμε για το σχήμα του πάγου που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο πάγος είναι ένα μπλοκ πάγου. Πολύ άμορφο. Δεν υπάρχει λόγος που είναι έτσι. Υπάρχει λόγος. Ουσιαστικά κρατάει το ποτό μας περισσότερη ώρα δροσερό χωρίς να το αραιώνει. Οπότε το κρατάει περισσότερη ώρα στην ισορροπία που θέλουμε εμείς χωρίς να αραιώσει το ποτό. Εάν εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε αυτό το αναψυκτικό με το μύρτιλο και το χαρούπι, τι εναλλακτικό μπορούμε να βάλουμε. Γενικότερα μπορούμε να πιούμε κρασί με τόνικ. Υπάρχουν πολύ όμορφοι συνδυασμοί. Κρασί με τόνικ. Ναι, είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Λευκό ή κόκκινο. Να σου πω ένα συνδυασμό που κάνω εγώ. Να μου πεις τη γνώμη σου. Λευκό κρασί με σπράιτ. Όχι, άστα σε μένα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λευκό κρασί με σπράιτ. Γενικά το θέμα για μένα είναι τι μας αρέσει. Οπότε φτάνε κοντά σε αυτό που μας αρέσει. Δεν είναι κάτι είναι λάθος, κάτι είναι σωστό. Αυτό που μας αρέσει είναι το σωστό για μας. Και ταιριάζει το πορτοκαλάκι μπαίνει. Το πορτοκαλάκι μπαίνει στο επόμενο. Εδώ είναι ένα κλαράκι δεντρολίβανο που ταιριάζει απόλυτα με όλο το ποτό. Ταιριάζει το δεντρολίβανο. Μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Τι να πω. Δεν του φαινόταν ότι θα μύριζε τόσο όμορφα. Σίγουρα είναι πολύ νόστιμο. Πολύ ωραίο χρώμα πάει με αυτό που φοράω. Το παίρνω εγώ, λέει, αυτό το ποτό. Ορίστε. Ωραία. Να περάσουμε στο δεύτερο μας ποτό. Μα πόσο μου αρέσει πριν ο πάγος έτσι τετράγωνο. Μα είναι ωραίο, ναι. Ναι, είναι για να μην λιώνει και να κρατάει παγωμένο το ποτό που πίνουμε. Το δεύτερο μας, λοιπόν, είναι μια σαγκριά η οποία έχει ανθρακικό μέσω της ζύμωσης. Και η οποία έχουμε κάνει εμείς σε ένα κρασί από ροδάκινο. Κρασί από ροδάκινο. Ναι. Πήραμε από ξηραμένα ροδάκινα με νερό, λίγο ζάχαρη για να γίνει αυτή η διαδικασία της ζύμωσης που λέγαμε πριν. Τώρα και με περίεργη να το δοκιμάσουμε. Και κάναμε ένα κρασί. Το οποίο το έχουμε βάλει ακόμα μπανάνα. Φασκόμιλο καραμέλα. Τα φασκάκια που είπε η Ευγενία. Τα έλεγα εγώ πριν, αλλά μου λέτε όχι. Κάτι άλλο, τον πάγο αυτό, εμείς πώς μπορούμε να το φτιάξουμε, θέλει κάποια ειδική θέλει. Γενικότερα θέλει πολύ καθαρό νερό. Βρασμένο, υποθέτω. Όχι ακριβώς βρασμένο, γενικότερα ο πάγος έχει έναν τρόπο παγώνει, που στο σπίτι μας το άσπρο που κρατάει στη μέση, ουσιαστικά είναι ότι έχει παγιδευτεί αέρας εκεί μέσα και αυτό είναι το άσπρο, δηλαδή όλες παγώνει απ' έξω προς τα μέσα. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε στο σπίτι, χρειάζεται κάποιους μηχανισμούς ώστε να μπορεί να γυρίζει το νερό και διάφορα άλλα. Εντάξει, και τα παγάκια. Αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ποτό ο πάγος. Γιατί το νερό έχει γεύση. Το νερό γενικά είναι ένα μεγάλο μέρος του ποτού μας. Το νερό, σωστά, έχει του γεύση στο πουλιώνει. Ποτό. Ναι. Εδώ, σήμερα νομίζω ότι είναι η ώρα της παντάνασας, ας πούμε, του χημικού. Αφού μιλάμε για ζύμωση, τελικά η μόνη που γνωρίζει είναι η παντάνασα. Η ζύμωση είναι σαν μάθημα που δεν το έχω διαβάσει ακόμα, δυστυχώς. Δεν μπορώ μην να σας λες πω. Αυτά, παιδί. Όχι, δεν τα λέμε. Να χρειάζεται να τα λέμε. Εδώ, λοιπόν, βάλαμε λίγο lime acid, ουσιαστικά είναι οξέα με νερό και το έχουμε φέρει, έχουν προσωμιάσει την οξύτητα του lime. Λάιμ. Δεν μυρίζει κάτι. Αφού το lime μυρίζει. Δεν μυρίζει. Αυτό γιατί. Έχει την οξύτητα. Είναι πώς είναι το ξινό που βάζουμε στο σπίτι. Ναι. Η σκόνη το ξινό. Ναι. Έχουμε πάρει διάφορα ξινά στοιχεία από διάφορα φρούτα και έχουν προσωμιάσει την οξύτητα του lime. Το δεν μυρίζει κάτι, η γεύση έχει μόνο ξινή. Αν βάλουμε κανονικό lime που θα μυρίζει. Επίσης είναι πολύ καλό. Άρα θα είναι. Και εγώ έτσι νομίζω. Θα είναι λίγο όξινο. Αυτό τώρα μυρίζει. Και σαν βερίκοκο μυρίζει εμένα και έχω πρόβλημα. Έχει και βερίκοκο. Δεν έχει βερίκοκο, το ροδάκινο μπορεί να σε μπερδεύει. Μα μυρίζει. Και τι ωραίο χρώμα είναι αυτό. Από την καρνιτούρα μου. Αχ, ναι, την καρνιτούρα.
Και η καλύτερα είναι ένα αποξηραμένο πορτοκάλι. Και δεν έχει εδώ πέρα κάτι σε πράσινο δεντρολίβανο? Όχι, όχι, δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει, έχει μέσα το φασκόμηλο, οπότε δίνει αρκετά πράγματα το βότανο από μέσα. Μάλιστα. Και οι πίκλες που μας έφερες, θα τις χρησιμοποιήσουμε? Οι πίκλες είναι για να τις δοκιμάσετε. Α, να δείτε πως τη διαφορά της πίκλας που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με μια πίκλα ζύμωσης. Η πίκλα, το αγγούρι δηλαδή, το έχει βάλει μέσα σε νερό με αλάτι. Αλάτι, νερό και αυτά. Και πόσο καιρό και θέλει αυτό για να γίνει? Περίπου 2 εβδομάδες. Θέλει. Θέλει κάποιο συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία? Ιδανικά η θερμοκρασία είναι περίπου στις 22 με 25 βαθμούς. Άρα σε εξωτερικό χώρο το αφήνουμε, ναι, όχι στο ψυγείο. Σε ένα σκιερό μέρος, να μην το χτυπάει ο ήλιος δηλαδή, γιατί αυτό θα το κάνει να χαλάσει. Γιάννη, πού θα σε βρούμε? Φέτος το καλοκαίρι θα είμαι στο πάρκο. Εκεί έχω αναλάβει να φτιάξουμε τον κατάλογο και να εργαστώ φέτος εκεί και ετοιμάζουμε κάποια πολύ ωραία πράγματα, οπότε με την πρώτη ευκαιρία θα σας περιμένουμε. Το κοκτέιλ, τελευταία έτσι ερώτηση να κλείσουμε από αυτό. Το κοκτέιλ, το θεωρείς ξεκάθαρα καλοκαιρινό ποτό? Γιατί πλέον όταν βγαίνουμε, εμείς συναντάμε στα μενού χειμώνα, καλοκαίρι, κοκτέιλ. Ναι, δεν είναι καμία σχέση με καλοκαιρινό ποτό καταρχήν, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έχει κοκτέιλ για όλες τις εποχές. Και πλέον υπάρχει και η τάση του να χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία είναι εντός εποχής και υλικά από τον τόπο μας. Οπότε ουσιαστικά μόνο καλοκαιρινό δεν θα μπορούσε να είναι. Άρα έχει να κάνει υπάρχουν με τη συνταγή. Ζεστά κοκτέιλ. Γιατί έχω δοκιμάσει, ας πούμε, ζεστό σφινάκι. Υπάρχει ζεστό κοκτέιλ. Γενικά είμαι λίγο κατά του σφινάκι, αλλά γενικά υπάρχουν ζεστά κοκτέιλ. Και με τσάι. Έχω δοκιμάσει. Υπάρχει ολόκληρη κατηγορία πολύ παλιά. Δεν είναι κάτι που βγήκε τώρα, δηλαδή το ζεστό κοκτέιλ. Όχι. Μ' αρέσει, εμείς λέμε τα δικά μας. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Λέμε τσάι, όχι με τσάι. Εγώ, παιδιά, εγώ το είδα στον κατάλογο μία φορά, λέω. Και είπε τι ωραίτων. Λέω ότι έχει αλκοόλ. Και είχε πολύ νόστιμο. Ναι, και μου βάλανε το. Από την εταιρεία, εντάξει, είναι. Λίπτον. Μου τη βάλανε μέσα μαζί με το αλκοόλ. Πάρα πολύ νόστιμο. Ελάχιστο κιόλα αλκοόλ. Και είναι. Και στο ποτό τη τσάι, Νίκη, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μα δες ωραία χρώματα που φαίνονται. Ανυπομονούμε να δοκιμάσουμε, νομίζω. Είναι πάρα πολύ όχι μεγάλη, πώς να το πω. Είναι τέχνη, παιδιά. Και το φαγητό και το ποτό είναι τέχνη. Εάν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, ό,τι και αν είναι αυτό, δεν μπορεί να βγει έτσι αυτό το ποτό. Νομίζω ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα αυτό. Ναι. Αλλά εσύ γνωρίζεις και να το κάνεις καλά. Έχεις ασχοληθεί πολύ με αυτό. Το αγαπάει. Εντάξει, μαθαίνουμε συνέχεια. Μέρα με τη μέρα τα πράγματα αλλάζουν. Η τεχνολογία προχωράει που μας βοηθάει να κάνουμε πράγματα. Δηλαδή, πριν 6-7 χρόνια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι σήμερα θα έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να κάνουμε αυτά τα ποτά. Και γενικότερα κάτι που συμβαίνει είναι ότι η ιστορία κάνει κύκλους. Δηλαδή αυτές οι τεχνικές δεν είναι κάτι καινούργιο. Ουσιαστικά είναι τεχνικές που ήταν πριν καν ανακαλυφθεί το ψυγείο. Ήταν ο τρόπος που οι ανθρώποι συντηρούσαν τα τρόφιμά τους για να μπορούσαν να τα καταναλώνουν όλο το χρόνο. Η ζύμωση για παράδειγμα, ναι, που λέμε τώρα. Οπότε είναι κάτι αυτό που είπα, ότι η ιστορία κάνει κύκλους. Χρησιμοποιούμε ξανά τεχνικές και πράγματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν, απλά με μια πιο μοντέρνα ματιά, ας το πω έτσι. Υπάρχουν καινούργιες ιδέες για καινούργια κοκτέιλ? Ναι, πάντα υπάρχουν καινούργιες ιδέες. Εσείς σε ποιο διαγωνισμό πήγεσαι πιο πρόσφατα έτσι? Γιατί προσπαθώ να θυμηθώ πριν να το πω, αλλά αλλάζουμε πολλά. Πιο πρόσφατα είχα πάει στο Legacy. Ναι, το οποίο ήτανε? Ήτανε στην Αθήνα. Έφτασα μέχρι την τελική κοσάδα, δεν προχώρησα παραπάνω. Αυτό. Ήταν όμως ωραία εμπειρία. Ναι, ναι, πάντα είναι πολύ ωραίες εμπειρίες και οι διαγωνισμοί τους βλέπω σε ένα μέσο να βελτιώνεις και να εξελίσσεσαι. Γιατί σου δείχνει ένα στόχο, ένα συγκεκριμένο project, το οποίο ουσιαστικά πρέπει εσύ να βάλεις την προσωπικότητά σου μέσα και να το ανεβάσεις όσο πιο πολύ μπορείς. Παίρνεις πράγματα και από τον άλλο διαγωνιζόμενο, νομίζω. Και γι' αυτό. Από όλους παίρνεις πράγματα. Και από τον πελάτη που είσαι απέναντί σου παίρνεις πράγματα, από τον καλεσμένο που είσαι στο μπαρ σου. Στο τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Γενικότερα όλα αυτά σε βοηθάνε να γίνεις καλύτερος. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα σε δούμε σύντομα, ειδικά τώρα που ανοίγει και ο καιρός. Θα σας περιμένω. Και θα πάρουμε και εμείς ιδέες, θα μαζέψουμε ιδέες, να του δώσουμε να μας φτιάξει κάτι ωραίο. Να ετοιμάσεις και ένα κοκτέιλ με τσάι για τη φίλη μας. Ναι, τώρα καλοκαιριάζει, είπαμε. Έχουμε ήδη ένα με τοπικά βότανα, θα το δείτε. Ορίστε, τοπικά βότανα, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ένα πολύ ωραίο θέμα.